Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ξανθόπουλε, ας ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στις συγχωνεύσεις και τις προτάσεις και όλα αυτά που οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν, γιατί υπάρχουν δημόσιες τοποθετήσεις τους. Θυμίζω και μια από τις τελευταίες τοποθετήσεις του κύριου Τίνκα, που μιλάει για την σφαγή του Δράμαλη με τις συγχωνεύσεις. Αλλά πάμε λίγο να δούμε ακριβώς το κομμάτι του κορονοϊού. Πού βρισκόμαστε στην νηπιαγωγεία και δημοτικά στον τόπο μας σήμερα, 5η 29 Οκτωβρίου. Τι γίνεται ακριβώς? Λοιπόν, να σας δώσω μια εικόνα τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είναι σε αναστολή λειτουργία στο Δημοτικό Σχολείο Διποταμίας. Από αύριο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Ανοίγει η Διποταμία από αύριο. Ναι. Επίσης στις 30 Δεκάτου λύγει και το κλείσιμο της έκτης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. 30. Ναι, οπότε από Δευτέρα επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία στις διαδόσεις διδασκαλία. Το δεύτερο τμήμα της 5ης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Οριστικού είναι σε αναστολή λειτουργίας έως την 3η 3/11. Μάλιστα. Το 9ο νηπιαγωγείο Καστοριάς έως και την Παρασκευή 6/11. Και το τμήμα της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδέντρου επίσης έως την Παρασκευή 6/11. Αυτά είναι τα σχολεία. Αυτά είναι που έχουμε αυτή σχολείο. Τη στιγμή. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας σε ό,τι αφορά τις αναστολές λειτουργίας σχολείων ή τμήματων. Επειδή πια από την στιγμή που μπήκαμε και στο επίπεδο 4 έχουν αλλάξει κάποια πράγματα σχετικά με τη χρήση της μάσκας από τα παιδιά και στα διαλύματα πια. Ναι. Όλες τις ώρες. Αυτό επειδή έχει κάποιες μέρες εφαρμογής τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Πόσες μέρες είναι? Από τότε που μπήκαμε στο lockdown. Ναι, από την Παρασκευή. Το βλέπετε ότι κυλάει καλά, εφαρμόζεται σωστά? Ναι, κοιτάξτε, έχει ζητηθεί για αυτό το θέμα, όπως ξέρετε, και από το Υπουργείο μία διευκρίνηση, δηλαδή, για το πώς να εφαρμόζεται στα παιδιά. Εντάξει, υπάρχει με απόφαση του εκπαιδευτικού, από ό,τι έχω ενημερωθεί, να μπορεί να δίνεται η δυνατότητα τα παιδιά να αφαιρούν τη μάσκα. Τα διαλύματα της μάσκας, όπως τα διαλύματα μάσκας, όπως τα έχουν ονομάσει, μιας που δεν υπάρχει πια το διάλειμμα, όπου και στο διάλειμμα πρέπει υποχρεωτικά τα παιδιά να τη φέρουν, για να μην έχουν αυτό το πεντάωρο, εξάωρο συνεχούς χρήσης της μάσκας, έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα, είναι πρωτόκολλα τα οποία αλλάζουν σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόζουν και νομίζω ότι δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε αυτό, κύριε Νατσούλη, καθώς έχει διαπιστωθεί πια ότι τα σχολεία δεν αποτελούν πηγή μετάδοσης του κορονοϊού. Ναι. Τώρα, θυμόμαστε πριν από καιρό είχατε μιλήσει για παιδιά που οι γονείς τους δεν τα στέλνουν στο σχολείο γιατί δεν θέλουν να φοράνε τα παιδιά τους μάσκα στο σχολείο. Ναι, ναι. Και είχαμε καμιά δεκαριά παιδιά, αν θυμάμαι καλά τότε. Ο αριθμός τελικά είναι 4. Άρα υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Θυμίζω ότι το σχολικό έτος ξεκίνησε 11, πόσο ξεκίνησε? Ναι, 14. Ακριβώς, 14 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 29 Οκτωβρίου και 4 παιδιά στο νομό Καστοριάς δεν πηγαίνουν ακόμη σχολείο γιατί δεν τα στέλνουν οι γονείς τους για να φοράνε μάσκα. Ναι. Δυστυχώς υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, υπάρχουν οι αρνητές. Τι δεν γίνει με αυτά τα παιδιά όμως, με τους αρνητές τώρα της μάσκας? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτό, το τι θα γίνει. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε τις οδηγίες του Υπουργείου. Ποιες είναι οι οδηγίες του Υπουργείου? Ναι. Να καταγράφονται οι απουσίες αυτών των παιδιών κανονικά. Τα παιδιά δηλαδή θα κινδυνεύσουν άμεσα αυτά τα 4. Μιλάμε για 4 περιπτώσεις. Ναι, είναι ναι. Και κάποια αδέρφια ίσως μεταξύ τους. Ναι, είναι αδέρφια κάποια από αυτά. Ναι. Άρα είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για 2 οικογένειες. Για 2 οικογένειες που είναι 2 αδέρφια. 3 και 1. Τρία και ένα, μάλιστα. Τρία και ένα. Εν πάση περιπτώσει. Ουσιαστικά πρόκειται για 2 οικογένειες όμως. Ναι, κινδυνεύουν αυτά τα παιδιά μέσα να μείνουν στην ίδια τάξη? Νομίζω πως ναι. Αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, παρότι ότι υπάρχει μεγάλη ανοχή στις απουσίες, όπως ξέρετε, στα δημοτικά, παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να ξεπεράσουμε ένα όριο και τα παιδιά
να περάσουν ακόλυτα την τάξη την τάξη. Έχουν τεθεί όλα αυτά στους γονείς, τα γνωρίζουν, τα ξέρουν. Έχετε μιλήσει μαζί τους? Εγώ προσωπικά δεν έχω με μία κυρία έχω επικοινωνήσει, με έναν κύριο δεν έχω επικοινωνήσει. Μπορείτε να μας πείτε προσωπικά περίπου το πνεύμα της σκέψης τους? Το κυρίως θεωρούν ότι κινδυνεύουν τα παιδιά τους από τη χρήση της μάσκας. Έχουν μιλήσει ότι πιο πολύ. Ότι θα προκαλέσει την υγεία των παιδιών τους πολλά περισσότερα. Ναι, εγώ αυτό που έχω κάνει είναι να έχω δώσει μια οδηγία στους διευθυντές να επικοινωνούν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα με τους γονείς αυτούς, να τους υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις τους, να τους υπενθυμίζουν ότι το σχολείο περιμένει τα παιδιά να ξεκινήσουν έστω και αργά τη χρονιά τους, και όλα αυτά να γίνουν μέσα σε ένα πνεύμα διαλλακτικό. Δεν είναι σωστό να αρχίσουμε να πιέζουμε και με άλλα μέσα τους γονείς. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν τι γίνεται, πρέπει να αντιληφθούν ότι 3.000 παιδιά πάνε με μάσκα στο σχολείο, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά μας, και ότι δεν πρέπει να στερούν τα παιδιά τους από το αγαθό της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό. Και από εκεί και πέρα εμείς εφαρμόζουμε, όπως σας είπα, την οδηγία του Υπουργείου να σημειώνουμε τις απουσίες των παιδιών. Σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και τα παιδιά δυστυχώς θα χάσουν τη χρονιά τους. Να το ξέρουμε αυτό, γιατί, γιατί είναι όντως ένα στοιχείο νομίζω εκπληκτικό. Ναι. Είμαστε 29 Οκτωβρίου και 4 παιδιά, τρία αδερφάκια και ένα μόνο του, από δύο οικογένειες ουσιαστικά, οι γονείς τους ως αρνητές της μάσκας δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, δεν τα στείλαν καθόλου από την αρχή της χρονιάς, πιστεύοντας ότι η μάσκα θα τους προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα, η χρήση της μάσκας, από τον ίδιο τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Υπάρχουν εννοείται και σε όλη την Ελλάδα αντίστοιχες περιπτώσεις. Ναι, εντάξει, και για την υπόλοιπη Ελλάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Εμείς κοιτάμε το όνομά μας κυρίως. Ακριβώς. Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, πάμε και στο άλλο μας θέμα. Δεν ξέρω, σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε κάτι επιπλέον να τονίσετε πριν πάμε στην πρότασή σας που διαμορφώσατε για τις συγχωνεύσεις και υποβασμούς δημοτικών σχολείων του νομού μας. Το θέμα των σχολείων θέλω να τονίσω μόνο, κύριε Αντσούλη, νομίζω φαίνεται αυτό, ότι τα σχολεία λειτουργούν σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό στις νέες υγειονομικές συνθήκες, στις πρωτόγνωρες νέες υγειονομικές συνθήκες στις οποίες ζούμε. Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο και τα παιδιά και οι γονείς έχουν δείξει τεράστια υπομονή και πνεύμα συνεργασίας. Και αυτό αντανακλάται ότι δεν έχουμε κάπου συρροές, ας πούμε, στα σχολεία μέσα που να φαίνεται ότι ο ιός μεταδίδεται από εκεί, όπως προείπα. Μάλιστα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι τουλάχιστον, και σημειώστε ότι στη Γαλλία που έγινε lockdown τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Ναι. Ενώ θα κλείσουν όλα τα υπόλοιπα, τα σχολεία συνεχίσουν να λειτουργούν. Δηλαδή βλέπουμε ότι όχι μόνο εδώ, παγκόσμια το σχολείο είναι αυτό. Οι κοινωνίες δηλαδή πια δεν αντέχουν ένα δεύτερο εκπαιδευτικό lockdown. Δεν μπορούμε να στερήσουμε τα παιδιά μας κάποιους μήνες ακόμη από τη διαζώση διδασκαλία, και παίρνουμε αυτό το λελογισμένο ρίσκο να κρατούμε ανοιχτά τα σχολεία ακόμη και σε περιόδους γενικευμένου lockdown. Δηλαδή δείχνει ένα παράδειγμα πολύ τολμηρό η Γαλλία. Τώρα πάμε στην πρότασή σας. Στην πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον σχολικό χάρτη της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, τι μπορεί να ισχύσει από το 2021 και το 2022. Να πω πριν συζητήσουμε το οτιδήποτε, κύριε Ξανθόπουλε, ότι οι προτάσεις σας αυτές, η πρότασή σας αυτή, για να περάσει και να γίνει πράξη, πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Τα δημοτικά συμβούλια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να περάσει θέλει την υπογραφή της Υπουργού. Και τα δημοτικά συμβούλια θα γνωμοδοτήσουν. Όλοι είμαστε, γνωμοδοτούμε αυτή τη στιγμή. Και τα δημοτικά συμβούλια θα γνωμοδοτήσουν. Σαφώς. Τελικά όμως θα αποφασίσει, την οριστική απόφαση θα την πάρει η Υπουργός. Ναι. Ζητούν βέβαια οι συνδικαλιστές συνάδελφοί σας να μην υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο την πρότασή σας, ώστε να υπάρχει μια αντίδραση και από το ίδιο το Υπουργείο και να δει ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, να συζητήσουμε ποιες είναι αυτές και να μας πείτε το σκεπτικό στις οποίες προχωρήσατε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα νηπιαγωγεία. Ζητάτε συγχώνευση του πρώτου και δευτέρου μανιάκων νηπιαγωγείου. Ζητάτε του τρίτου μανιάκων και της Λευκής συγχώνευση, πάντα νηπιαγωγείων. Ζητάτε πενταβρύσου χιλοδέντρου συγχώνευση και δευτέρου Καστοριάς με έβδομου Καστοριάς. Πολύ σημαντική αυτή η τελευταία. Για να μας μιλήσετε για κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις που νομίζετε ότι έχουν μια αξία να πούμε. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να δούμε τι γίνεται με το Δήμο Καστοριάς για αυτές.
σε ό,τι αφορά το πρώτο και δεύτερο μανιάκο. Είναι δύο νηπιαγωγεία τα οποία συστεγάζονται και έχουν περίπου και τα δύο μαζί σήμερα 30 παιδιά. 15 και 16, κάπως έτσι είναι η αναλογία του. Ναι. Η συνένωση είναι μια καθαρά διοικητική πράξη εκεί πέρα. Δεν πρόκειται να επιφέρει ούτε αλλαγή στο δυναμικό, ούτε τίποτα. Θα συνεχίσουν ούτε να δουλεύουν. Στους χώρους εκεί όπως είναι, και θα είναι και τώρα. Όπως λειτουργεί. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία επίπτωση. Είναι ένα διοικητικό μέτρο αυτό. Αυτό η γιατί όμως μπορεί να το καταλάβουμε, δηλαδή τι ρόλο παίζει αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποιο λόγο. Θα έχει έναν διευθυντή, ας πούμε, θα έχει έναν υπεύθυνο. Έχουμε στον ίδιο χώρο δύο νηπιαγωγεία και έχουμε δύο προϊσταμένες, οι οποίες έχουν από 14-15 παιδιά. Αυτό θα με τη συνένωση θα έχουμε μία προϊσταμένη του χρόνου εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει, δεν δικαιολογείται τέτοιος διοικητικός φόρτος με 30 παιδιά. Όταν κάποιος είναι προϊστάμενος έχει παραπάνω οικονομικές απολαβές, για να το καταλάβουμε. Ναι, οι προϊσταμένες φυσικά έχουν το επίδομά τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν γίνουν οι δύο ένα, το κράτος θα γλιτώσει ένα παραπάνω. Ναι, το επίδομα μιας προϊσταμένης. Αυτό προκύπτει από εκεί πέρα. Γιατί τα νούμερα. Γιατί δεν μιλάμε για συγχωνευμένα σχολεία όπως οι μεγάλες πόλεις που υπάρχουν 40 και 50 παιδιά ίσως στο κάθε νηπιαγωγείο που συστεγάζονται. Εδώ μιλάμε για δύο μικρά νηπιαγωγεία πια. Ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ μικρός και γίνεται μόνο μια διοικητική μεταβολή που έχει το ζήτημα της προϊσταμένης. Λυπηρώ ότι χάνεται το επίδομα της προϊσταμένης σε μία συνάδελφό μου, αλλά δεν δικαιολογείται. Πιστεύω τουλάχιστον. Η πρότασή σας είναι αυτή, ακριβώς. Τώρα μιλάμε επί της πρότασής σας. Ναι, και όπως αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ, το θέσατε πάρα πολύ ορθά στην αρχή, ότι εγώ αυτή τη στιγμή γνωμοδοτώ. Πάνω από τις δικές μου προτάσεις θα γνωμοδοτήσει ο Περιφερειακός Διευθυντής και φυσικά και τα Δημοτικά Συμβούλια. Και η απόφαση όμως, γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί παράμετροι στις συγχωνεύσεις, κοινωνική, οικονομική, παιδαγωγική, δημογραφική, θα αποφασίσει υπουργός για όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πάντα στο επόμενο. Για την περίοδο 21-22, δηλαδή για την όλες οι αλλαγές αυτές θα επικυρωθούν κάπου το Μάιο, συνήθως αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, και τίθονται σε ισχύ από το επόμενο σχολικό έτος, 21-22. Πάμε στο Λεύκης και στο τρίτο Μανιάκον. Η επόμενη χρονιά η Λεύκη θα έχει ένα ή δύο παιδάκια για νηπιαγωγείο. Ναι. Επομένως, η Λεύκη θα έχει ένα παιδάκι για νηπιαγωγείο. Ναι. Αυτά, ξέρετε, τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πού πάει και ο νομός μας. Οι περισσότερες αλλαγές. Η Λεύκη θα έχει ένα παιδάκι του χρόνου στον νηπιαγωγείο. Ναι, ναι. Ένα ή δύο. Αυτό ήταν η πληροφόρηση που είχαμε. Επομένως, οδηγούμασταν από τα δημογραφικά δεδομένα σε συγχώνευση του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου με το τρίτο Μανιάκο. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή λέτε είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το θέμα. Ναι, είναι σαφέστατα ξεκάθαρο. Δεν μπορώ εγώ ως προέδρος. Εδώ θα αλλάξουν κτίριο. Τα παιδάκια από τη Λεύκη που είναι 4 χιλιόμετρα θα μετακινούνται στο Μανιάκη. Αυτά τα ένα ή δύο παιδάκια. Αυτό είναι μόνο. Δεν υπάρχει αλλαγή. Καμία άλλη αλλαγή. Μάλιστα. Τώρα, στις οργανικές εκεί των κυρίων νηπιαγωγών, προφανώς μπορεί να υπάρξει ένα νέο καθεστώς, αυτό θα το δούμε. Αλλά δεν έχει κάποια επίπτωση στη λειτουργία, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως θα χρειαστεί αυτά τα παιδιά να μεταφέρονται από την Λεύκη, ένα-δύο παιδιά πόσο θα είναι. Τα δικαιούνται τη μεταφορά, είναι συνταγματικό δικαίωμά τους, θα δικαιούνται τη δωρεάν μεταφορά από τη Λεύκη στο κοντινότερο νηπιαγωγείο. Ναι. Μάλιστα. Πεντάβρυσος χιλιόδεντρο. Πεντάβρυσος χιλιόμετρο. Λοιπόν, η Πεντάβρυσος έχει 5 παιδιά. Εξάλλου και γνωστό είναι για αυτό για φέρει και Πεντάβρυσος. Και αυτό δεν σας κάνει εντύπωση 5 παιδιά ή Πεντάβρυσος ένα πολύ μεγάλο. Πεντάβρυσος 5 χωριά. Ναι, η Πεντάβρυσος τώρα 5 παιδιά. Για την επόμενη χρονιά μου είπαν 5 ή 6, εκ των οποίων τα 4 ήταν στην Πεντάβρυσο, τα 2 μάλλον ήταν σε όμορα χωριά. Η Πεντάβρυσος, η εισήγηση που κάνω για το κλείσιμο είναι γιατί είναι το μικρότερο νηπιαγωγείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η Πεντάβρυσος είναι το μικρότερο νηπιαγωγείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι 5 παιδιά. Ένα μεγάλο χωριό, δεν είναι μικρό χωριό η Πεντάβρυσος. Ναι, αλλά τα δημογραφικά στοιχεία τελικά υπαγορεύουν. Τελικά όμως μπορεί να έχει κόσμο, αλλά είναι κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες που δεν έχουν πια, τα νέα παιδιά δεν μένουν εκεί. Ώστε κάποια δεν μένουν, κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι μένουν στο ένα παιδί. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη δημογραφία, τους έχουμε πει. Αλλά εμένα τι μου υπαγορεύει ως υπηρεσιακό παράγοντα αυτό. Να κρατώ ένα νηπιαγωγείο με 8 χιλιόμετρα από το Ποριάς Χιλιοδένδρο ανοιχτό με 5 παιδιά. Ναι. Εντάξει, η απόφαση ήταν πολιτική πάντα. Αλλά εγώ βλέπω ότι η αναλογία είναι σχεδόν απαγορευτική. Γιατί να ήμασταν σε κάποιο νησί, να ήταν κάποιο απομονωμένο σημείο και ένα παιδί να είχαμε την νηπιαγωγό του. Εδώ όμως δεν νομίζω ότι δικαιολογείται όλο αυτό το πράγμα. Άρα Πεντάβρυσος του χρόνου με 5 παιδιά και το Χιλιόδένδρο. Στα 20 περίπου παιδιά όλα μαζί. Οπότε θα μετακινηθούν και εδώ, σε αυτή την ενδεχόμενη συγχώνευση, τα παιδιά
της Πενταβρίσου προς το Χιλιόδεντρο. Ναι, προς τη Χιλιόδεντρο Ποριά, την υπηαγωγείο Χιλιόδεντρο, είναι σε έναν εξαιρετικό χώρο, είναι στο προδημοτικό σχολείο Ποριάς. Ναι, ναι. Εκεί θα μετακινηθούν τα παιδιά. Άρα λοιπόν τα παιδιά του χρόνου, αν πέρασε η πρόταση, επαναλαμβάνουμε, ναι, πάντα, θα πάνε από την Πενταβρίσο στο Χιλιόδεντρο. Ναι, ναι. Δεύτερο Καστοριάς και έβδομο Καστοριάς. Για να έρθουμε λίγο στην πόλη τώρα. Εδώ είναι, η σφαγή του Δράμαλη που λέει και ο κύριος Τίγκας. Ναι, τώρα βέβαια η σφαγή του Δράμαλη ήταν μια ελληνική επιτυχία. Δεν ξέρω πόσο επιτυχημένος είναι ο τίτλος αυτός. Τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ναι, υποστηρίζει ότι ο κύριος Τίγκας πάνω σε αυτό, ότι γενικώς με όλο το σχεδιασμό χάνονται πάνω από 20 οργανικές θέσεις για το νομό μας. Ναι, αυτό εστιάζει στο εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων μου, που είναι ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε. Ας δούμε όμως πρώτα τις συμφωνεύσεις και θα δούμε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν δεύτερο Καστοριάς με έβδομο Καστοριάς. Λοιπόν. Σου λέει όλος, εντάξει τώρα, εντάξει, αν μας λες μια λεύκη, ένα παιδί, πεντάβρισος πέντε, να το δικαιολογήσουμε. Δεύτερο Καστοριάς με έβδομο, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, το έβδομο Καστοριάς συστεγάζεται με το έβδομο Δημοτικό. Μάλιστα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν είναι καλό να συστεγάζονται δύο μονάδες διαφορετικής βαθμίδας. Αλλιώς θα συστεγάζαμε και τα γυμνάσια με τα δημοτικά, ίσως. Συνήθως είναι όμως σε πολύ κοντινούς χώρους, ας πούμε εδώ και εδώ. Το παράδειγμά μας και στην Καλυθέα είναι κολλητά, ας πούμε. Θα δούμε πόσο δραματικές είναι αυτές οι μεταβολές που προτείνω, αφού σας τις εξηγήσω. Ναι. Το δεύτερο επίσης συστεγάζεται με το τρίτο γυμνάσιο. Μάλιστα. Και οι χώροι του δευτέρου ειδικά νηπιαγωγείου είναι παιδαγωγικά επίοικως κακοί για να στεγάζει ένα νηπιαγωγείο εκεί. Η πρόταση η οποία. Μπορείτε να μας πείτε και τα παιδιά που είναι στις δύο μονάδες για να έχουμε μια γύρω στα 35 θα είναι φέτος. Του χρόνου δεν ξέρω αν θα είναι 35, θα είναι κάτι λιγότερο και από τις δύο μονάδες. Το έβδομο έχει γύρω στα 15 παιδιά. Μάλιστα. Και το δεύτερο γύρω στα 21. Και σας λέω, του χρόνου μάλλον θα είναι μειούμενο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε αν η πρότασή μου οδηγεί σε κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο για αυτά τα δύο σχολεία και πόσο μακριά θα πάνε. Ναι. Η πρότασή μου είναι να συγχωνευτούν και να συστεγαστούν στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, το οποίο σύμφωνα με άλλη πρότασή μου λέω να συγχωνευτεί με το τρίτο δημοτικό. Θα τα πούμε αυτά όταν πάμε στα δημοτικά. Ναι. Άρα λοιπόν η πρόταση που έχω, που προτείνω, είναι τα συστεγαζόμενα αυτή τη στιγμή δεύτερο και έβδομο νηπιαγωγεία με το δυναμικό που έχουν, που είναι όσο περίπου όλα τα νηπιαγωγεία, το δυναμικό των 30 με 35 παιδιών, είναι το δυναμικό που έχουν και κάθε ένα από τα τέσσερα νηπιαγωγεία του Δήμου Άργους Οριστικού. Εκεί λειτουργούν αυτά, με 30 έως 35 παιδιά. Αυτά τα δύο λοιπόν νηπιαγωγεία, το δεύτερο και το έβδομο, μπορούν να συγχωνευτούν και να στεγαστούν σε ένα διδακτήριο πολύ άνετο και πολύ καλύτερο από ό,τι είναι τώρα, φαντάζομαι, στο δεύτερο δημοτικό Καστοριάς. Η μετακίνηση δεν είναι τόσο μεγάλη. Από το 7ο στο 2ο δεν είναι τρελές οι αποστάσεις, ούτε από το 2ο να κατεβούμε από το 2ο δημοτικό, από το 2ο νηπιαγωγείο να κατεβούμε στο 2ο δημοτικό. Και οι συνθήκες που θα λειτουργήσουν δύο δημοτικά νομίζω είναι ιδανικές εκεί πέρα. Και ο αριθμός είναι καλύτερος. Και δεν δημιουργούμε κανέναν υπερπληθυσμό με 14 και 14 περίπου παιδιά που λειτουργούν σήμερα 20, έτσι θα λειτουργούν και του χρόνου με δύο τμήματα. Αυτή είναι η πρότασή μου για δεύτερο και έβδομο. Αυτή είναι η πρόταση για δεύτερο και έβδομο. Πιστεύετε ότι από όλες έχει τις περισσότερες δυσκολίες ή θα έχει τις περισσότερες αντιδράσεις ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Αντιδράσεις από ό,τι βλέπω καμιά φορά, ξέρετε, για γιατί, όλες τις προτάσεις. Γιατί και οι γονείς, ας πούμε, βολεύονται με μια κατάσταση α ή συνηθίζουν μια κατάσταση α. Η οποιαδήποτε αλλαγή ίσως επιφέρει αλλαγές και στην δική του ζωή, δηλαδή την καθημερινότητα των γονέων. Κοιτάξτε, αν μιλούσαμε, κύριε Νατσουλιανή, ίσως καμιά φορά και ξεβόλεμα. Ναι, να συμφωνήσω σε όλα αυτά. Το ότι ίσως να ξεβολευτούν κάποιοι γονείς από το να, ή κάποιοι παππούδες που τα είχαν πολύ κοντά αυτά ακριβώς, τα νηπιαγωγεία και τα πήγαιναν δίπλα. Ναι. Ωστόσο όμως δεν είναι τόσο δραματικές οι αποστάσεις για εκεί που μιλάμε και εν πάση περιπτώσει τους δίδουμε ένα καινούριο χώρο, ένα καινούριο νηπιαγωγείο, ειδικά για το δεύτερο, ξαναλέω. Πολύ καλύτερο σαν και χώρο, το έβδομο. Από, πιστεύω από αυτό που είναι τώρα, ναι. Και θα λειτουργήσουν σε συνθήκες καλύτερες αυτά τα δύο νηπιαγωγεία εκεί πέρα, καθώς και τα δύο αυτή τη στιγμή συστεγάζονται. Και ειδικά το δεύτερο, όπως σας είπα, σε έναν σχετικά κατάλληλο χώρο. Και θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο αυτά τα δύο νηπιαγωγεία να συγχωνευτούν και να λειτουργήσουν σε έναν καινούριο χώρο όπως αυτός που προανέφερα, δηλαδή του δευτέρου δημοτικού, αφού συγχωνευτεί εκεί πέρα. Μάλιστα. Και δεν δημιουργείται κάποιο μεγάλο νηπιαγωγείο. Δημιουργείται ένα νηπιαγωγείο πάρα πολύ καλό, σε ένα καλό σημείο εκεί της περιοχής που λίγο πολύ καλύπτει και το δεύτερο και το έβδομο
Και, εν πάση περιπτώσει, όποια ταλαιπωρία είναι, μιλάμε για νηπιαγωγείο. 2 χρόνια μένουν τα παιδιά εκεί πέρα. Οι οικογένειες θα αλλάξουν, θα συνηθίσουν, θα μπούμε σε ένα ρυθμό και θα απορροφηθούν όλοι οι τυχόν κραδασμοί. Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολών. Ολοκληρώσαμε τις συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων. Μισό λεπτό λίγο. Προτείνω και κάποιες καταργήσεις στα νηπιαγωγεία, στα οποία συμφωνούν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, μιλάμε για καταργήσεις, δηλαδή για σχολεία που δεν δουλεύουν πια εδώ και χρόνια. Ήταν μόνο στα χαρτιά, να το πούμε έτσι. Όπως το Καλοχώρι, Κεφαλάρι, 12 νηπιαγωγείο Καστοριάς και τον νηπιαγωγείο Ασπροπτισιάς. Αυτά όλα δεν δουλεύουν. Οπότε αυτά όλα καταργούνται. Είναι μια διοικητική μεταβολή, να το πούμε και αυτό έτσι. Αλλά η συζήτηση, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό καταφυστάμενα. Που είναι για τις συγχωνεύσεις πιο πολύ. Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων. Προτείνετε μία συγχώνευση εδώ. Μόνο μία συγχώνευση. Που έχει και το δικό της ενδιαφέρον. Ναι. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Καστοριάς με τρίτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς. Ναι. Κοιτάξτε. Πρέπει να πούμε ότι η συγχώνευση κάποιου σχολείου μέσα στην Καστοριά έχει τεθεί από πολλούς, όχι μόνο από μένα. Ο κύριος Σταμίλιας είχε κάνει μια τολμηρή πρόταση για το τέταρτο δημοτικό, όπως την ακούσατε. Αυτό δείχνει ότι και λόγω των δημογραφικών δεδομένων έχει οριμάσει. Για την οποία δεν ξέρω τι γνώμη είχατε. Σας στέλναμε εκείνες τις μέρες, γιατί είχαμε και το Σύλλογο Γονέων, είχαμε τη διευθύντρια του σχολείου που μίλησε. Θέλαμε και τη δική σας άποψη για την πρόταση, τα μίλια ουσιαστικά, για να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, τα παιδιά του τετάρτου δημοτικού να πήγαιναν σε διάφορα άλλα σχολεία, ώστε να ενισχυθεί και ο παραδοσιακός, θα λέγαμε, η παραδοσιακή γειτονιά των σχολείων, και το σχολείο αυτό να μεταβληθεί, να αλλάξει χρήση, να έχει δημόσιες υπηρεσίες, να γκρεμιστούν οι τείχοι, να αναδειχθεί το Βυζαντινό τείχος. Είχε κάποιες προτάσεις, πολιτιστικό κέντρο για θεωρητικές παραστάσεις. Τελικά να φύγει, ουσιαστικά να εξαφανιστεί το τέταρτο σαν σχολείο. Κοιτάξτε, η πρόταση, αν συμφωνήσει ο Δήμος για κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνετε αυτό είναι μια πολιτική απόφαση του τι θα κάνουμε, ένα κτίριο του Δήμου, γιατί τα σχολεία ανήκουν στους Δήμους. Ο κ. Μηταλίδης, που είναι και πρόεδρος, πάντως ήταν αρνητικός και είναι και πρόεδρος των γονέων εκεί. Ήταν πολύ αρνητικός από την Εγώ λέω ότι αν ως Δήμος όμως έχουν ένα όραμα για αυτό το σχολείο, όπως το περιέγραψε ο κ. Σταμίλιας, και συμφωνήσουν σε μια τέτοια χρήση, υπηρεσιακά να το δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί, και πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Βρίσκονται χώροι. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 120 παιδιά εκεί και υπάρχει και το νηπιαγωγείο που στεγάζεται εκεί, που έχει γύρω στα 27 παιδιά. Είναι το πολυπληθέστερο σχολείο του νομού, έτσι δεν είναι? Ποιο, το τέταρτο? Το τέταρτο. Όχι, δεν είναι το πολυπληθέστερο. Α, δεν είναι? Είναι πολυπληθέστερο, είναι το ένατο της Χλώης, είναι το πρώτο Μανιάκο, είναι το πέμπτο, αυτά είναι τα μεγάλα. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Είχαμε την εντύπωση ότι το τέταρτο είναι το μεγαλύτερο σχολείο, γι' αυτό. Όχι, όχι. Μέσα στα όμορά του, μέσα στο κέντρο, είναι το μεγαλύτερο. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα σχολεία που σας προανέφερα. Έχει 123 παιδιά σήμερα που μιλάμε. Τώρα, εγώ θέλω όμως να μείνω στο ότι αν ο Δήμος έχει αποφασίσει και έχει κάποιο όραμα για αυτό το σχολείο, νομίζω ότι μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί μια πρόταση του να μεταφερθούν τα παιδιά και οι γονείς. Τώρα, αν βρίσκει σύμφωνο στους γονείς το Σύλλογο Διδασκόντων και όλα αυτά, όταν φτάσουμε εκεί να το συζητήσουμε. Γιατί σίγουρα κάπου πρέπει να στεγαστούμε. Ναι, όμως αυτό που να κρατήσουμε για το τέταρτο, πριν πάμε στα σχόλια για τη συγχώνευση δευτέρου και τρίτου. Σαν διευθυντής της πρωτοβάθμιας, πιστεύετε ότι είναι καλή η πρόταση στα μίλια? Κοιτάξτε, αν τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις που σας είπα, γιατί είναι κάτι που δεν με αφορά, καταλαβαίνετε, μου ζητάτε να κάνω μια, ας πούμε, τώρα κάποια πολιτική τοποθέτηση λίγο εδώ πέρα, γι' αυτό και σας είπα ότι αν αποφασίσει ο Δήμος μπορεί να το κάνει. Εγώ θεωρώ ότι αν ένα κτίριο του Δήμου, γιατί αυτά έχουν τεθεί πάρα πολλές φορές στους Δήμους, δηλαδή να αξιοποιήσουν και το απόγευμα τα σχολεία ή να κάνουν ΣΔΙΤ και να τα αξιοποιήσουν με κάποιον τρόπο με ιδιώτες. Εμένα γενικώς δεν με βρίσκει αδιάφορο αυτή η πρόταση, ούτε με βρίσκει αρνητικό. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούν να μοχλεύσουν ένα κτίριο σχολικό για να αναπτύξουν τον τουρισμό τους ή να κάνουν άλλες δράσεις, νομίζω ότι οι λύσεις του πού θα πάμε τα παιδιά μπορούν να βρεθούν. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και σχολεία και εκπαιδευτικοί. Αν μπορώ να σας ερμηνεύσω, πιστεύετε ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση Ταμίλια? Ας το κλείσουμε η έτσι. Η πρόταση του κυρίου Ταμίλια, του το είπα και του ίδιου όταν βρεθήκαμε, το είπα και μπροστά και σε άλλους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή του. Μάλιστα. Αλλά αδικήθηκε στο timing που την έθεσε, που είναι στις συγχωνεύσεις τώρα των σχολείων. Ναι. Έπρεπε να την είχε θέσει λίγο πιο ανεξάρτητα και εκεί μπορούσε να συζητηθεί με ένα διαφορετικό πνεύμα.
Αλλά σας λέω ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα, γιατί βάζει τα θέματα, αυτό που λέμε, σκέφτεται έξω από το κουτί, out of the box. Δηλαδή προσπαθεί να βρει μία λύση και να κάνει μία πρόταση για να κάνουμε κάτι διαφορετικό επιτέλους πια σε αυτή την πόλη. Επομένως, γιατί όχι και ένα σχολικό κτίριο να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι άλλο? Μάλιστα. Τα χωριά τα έχουν κάνει πολιτιστικά κτίρια, μουσεία κτλ. Ένα κτίριο σαν το τέταρτο δημοτικό που βρίσκεται σε μια τόσο κομβική θέση, δεν νομίζω ότι μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους μια πρόταση που μπορεί να ξεβολεύει την εκπαίδευση, και σας το λέω εγώ που είμαι διευθυντής εκπαίδευσης και τα παιδιά και τους γονείς. Αλλά αν το ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και οι δουλειές, θα πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Με αυτή την άποψη, τολμηρή η πρόταση, αλλά δεν μπορώ να τη διαγράψω. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό ως θέση σας. Δεύτερο δημοτικό λοιπόν και τρίτο, σκεπτικό. Συγχωνεύσεις δημοτικών. Η δημογραφία είναι πάντα, κύριε Νατσούλη, από πίσω. Όταν δύο κεντρικά σχολεία της πόλης. Ιστορικά σχολεία της πόλης, όχι απλά. Ναι, ναι, και ιστορικά σχολεία βέβαια. Όταν μετά τη συγχώνευση θα βρεθούν να έχουν 97 παιδιά. Άρα τα δύο αυτά σχολεία μετά τη συγχώνευση θα έχουν 97 παιδιά μόνο. Για φέτος μιλάμε. Για του χρόνου μπορεί να είναι μειωμένος ο αριθμός τους. Γιατί κάθε χρόνο γράφουν λιγότερο. Πόσα παιδιά έχει το δεύτερο και το τρίτο? Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, σήμερα? Θέλετε να σας πω τα νούμερα? Ναι. Το τρίτο έχει 43 και το δεύτερο έχει 54. Σε όλες τις τάξεις. Είναι δύο εξαθέσια σχολεία αυτή τη στιγμή αυτά. Και τα μεγάλα τμήματα, γιατί τέθηκε και το ζήτημα των πολυπληθών τμήματων. Τα πολυπληθή τμήματα που θα προκύψουν εδώ, όπως βλέπετε, κύριε Νατσούλη, των 15 παιδιών. Δεν είναι τα πολυπληθή τμήματα που θα προκύψουν, όπως κάποιοι λένε για την πρότασή μου, ότι θα δημιουργήσω πολυπληθή τμήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα, 15 παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε πολυπληθές. Εκεί ήταν και η εισήγηση των περισσότερων συνδικαλιστών για να δουλέψουμε φέτος με τον κορονοϊό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η δημογραφία. Και εκεί μέσα έχει να απαντήσει. Αν συγχωνευτεί το δεύτερο με το τρίτο, να πάει πού όμως? Να πάει το πού? Δεύτερο δημοτικό θα στεγαστεί στο χώρο του τρίτου δημοτικού. Α, το δεύτερο να πάει στο τρίτο. Ναι, στο τρίτο, γιατί το τρίτο είναι αρκετά μεγαλύτερο. Είναι σχολείο, μεγαλύτερο, ναι, ναι, ναι. Έχει δίπλα τον υπηαγωγείο, οπότε οι γονείς μετακινούμενοι θα μπορούν να αφήνουν κάποιοι και τα αδερφάκια στον υπηαγωγείο. Επομένως, είχε ένα ενδιαφέρον αυτή η πρόταση να πάει το δεύτερο στο τρίτο. Μάλιστα. Να στεγαστούν στους χώρους του τρίτου, που είναι ένα αρκετά μεγάλο σχολείο, και αν ο Δήμος το εντάξει, ειδικά και σε κάποιο ενεργειακό πρόγραμμα, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει επαρκέστατα με τον αριθμό των παιδιών αυτών ως ένα καλό εξαθέσιο δημοτικό. Μάλιστα. Εκτός τώρα από τις συγχωνεύσεις και νηπιαγωγή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι με 43 παιδιά δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαθέσιο. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς, το αντιλαμβάνεται και όλη η κοινωνία αυτό το πράγμα. Ναι, και αυτό θα το αν είχαμε αυτή την πολυτέλεια να έχουμε όσους εκπαιδευτικούς θέλουμε, δεν χρειαζόταν να κάνουμε τις εισηγήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν η πολιτική ηγεσία, εγώ ως υπηρεσιακός. Αυτό όμως λέει στις δεκαετίες. Ότι αυτό το πράγμα, όλο αυτό που συζητάμε, σημαίνει για τον γονιό και τον μαθητή ότι όσο περνούν τα χρόνια θα έχουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς για να τα φροντίζουν και να τα μορφώνουν. Θα έχουμε για τους αναπληρωτές, ειδικότερα όπως γίνεται αναφορά, ότι θα περιμένουν ακόμη περισσότερο χρόνο, δεκαετίες, για τον πολυπόθητο διορισμό τους. Σε αυτό να πάμε λίγο πιο μετά, κύριε Νατσούλη, γιατί αφορά τους εκπαιδευτικούς, ναι. Οι επιπτώσεις που θα έχουν στους εκπαιδευτικούς. Πάμε στους υποβασμούς τώρα, γιατί και οι υποβασμοί είναι, και αυτοί δείχνουν και αυτοί, ουσιαστικά τι υπάρχει και τι δυναμικό υπάρχει σήμερα στα σχολεία μας. Ναι. Γιατί απλά έχουμε υποβιβασμούς. Ναι. Δεν έχουμε καμία αναβάθμιση. Ναι. Με τις συγχωνεύσεις να σας πω ότι υπάρχει μία ακόμη στο Δήμο του Άργους, η Ασποκλησιά με το τέταρτο του Άργους Οριστικού. Α. Στο οποίο εκεί συνενούν, είναι 5-6 τα παιδιά της Ασποκλησιάς, συνενούν και οι γονείς από ό,τι φαίνεται στο να πάνε. Ναι, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει τι γίνεται, μόνο η Καστοριά είναι στις προτάσεις του διευθυντή, το Άργος δεν είναι πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και υποβιβασμοί για το Άργος, θα τις αναφέρω μαζί με όλους τους υπόλοιπους υποβιβασμούς. Πάμε λοιπόν για τους υποβιβασμούς δημοτικών σχολείων. Ναι, το πρώτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς από 8 θέσεις εισηγούμε να γίνει εξαθέσιο. Και το τέταρτο Καστοριάς από 10 θέσεις 8 θέσεις. Αυτά μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Προσέξτε, αυτά όλα είναι διοικητικές μεταβολές. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως στη λειτουργία αυτών των σχολείων. Είναι απλά ότι κάποιοι συνάδελφοί μου που έχουν οργανική εκεί θα πάψουν να έχουν αυτή την οργανική εκεί. Και θα πάψουν να έχουν το επίδομα που λέτε της οργανικής. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο επίδομα. Α, εκεί υπάρχει. Πέρα απλά είναι μόνο στα χαρτιά εκεί πέρα. Α, ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα, αυτό δηλαδή ότι κάποιος συμβαίνει. Μπορεί να χασεί. Μάλιστα. Ναι, είναι ζήτημα δηλαδή καθαρά οργανικών θέσεων. Μάλιστα. Που χάνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί. Είναι διοικητικό δηλαδή το ζήτημα για αυτά τα δύο σχολεία. Αλλά στη λειτουργία των σχολείων αυτών και στο πώς θα είναι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί κατανεμημένοι, δεν αλλάζει τίποτα. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά μια τακτοποίηση του αριθμού των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να έχουμε εκεί. Μάλιστα.
να μην κουράζουμε περισσότερο τον κόσμο με αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ενδιαφέρον μόνο για τους εκπαιδευτικούς τους συναδέλφους. Και όχι για τα παιδιά και τους μαθητές. Όχι για τα παιδιά και κάποια ειδικότερη λειτουργία. Πάμε τώρα σε άλλους υποβιβασμούς, κυρίως σε χωριά της Καστοριάς. Η Κολοκυθούς από εξαθέσιο τετραθέσιο, λειτουργεί φέτος πενταθέσιο, είναι γύρω στα 45 παιδιά του χρόνου, οπότε δικαιολογεί άνετα ένα τετραθέσιο. Τυχιό. Το Τυχιό από πενταθέσιο τριθέσιο. Είναι... Από πενταθέσιο τριθέσιο, Ναι, από πενταθέσιο τριθέσιο λειτουργεί. Τρομάζουν λίγο αυτά, από πενταθέσιο τριθέσιο, από εξαθέσιο τετραθέσιο. Όταν... Τα νούμερα είναι στα 35 παιδιά για του χρόνου και δεν ξέρω αν υπάρχει αύξηση μελλοντικά εκεί πέρα και 28 έχει φέτος το Τυχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι πάλι και εκεί η δημογραφία μας οδηγεί σε έναν αριθμό θέσεων. Και να πέσουν εκεί... από πενταθέσιο σε τριθέσιο. Τριθέσιο, ναι. Πολυκάρπη. Από πενταθέσιο σε τριθέσιο, 30 παιδιά. Βλέπετε ότι όλες μου οι εισηγήσεις έχουν σχέση με τον αριθμό των παιδιών. Τώρα... και τη συνόηση το ίδιο, από τετραθέσιο σε τριθέσιο, με 30 παιδιά και εκεί. Αντιλαμβάνεστε, όπως σας είπα, ότι οι δικές μου εισηγήσεις υπηρεσιακές έχουν καθαρά να κάνουν με την τακτοποίηση αριθμού παιδιών προς εκπαιδευτικούς. Αφήνουμε τα σχολεία τριθέσια, ουσιαστικά γίνεται η μικρότερη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε και συνεχίζουν να δουλεύουν με το καθεστώς του τριθέσιου δημοτικού σχολείου. Τα συγκεκριμένα. Αυτή είναι και οι υποβιβασμοί του Δήμου στην Καστοριάς. Στο Δήμο Άργους Οριστικού, δύο σχολεία της πόλης του Άργους Οριστικού, το πρώτο και το δεύτερο, εισηγούμε να γίνουν από 8 θέσεις εξαθέσια. Πάλι με τον ίδιο τρόπο που είπα για το πρώτο και το τέταρτο Καστοριάς, δεν έχουν καμία επίπτωση στη λειτουργία τους, αφορά μόνο τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η εισήγηση. Πάμε λίγο στους εκπαιδευτικούς. Γιατί εδώ διαβάζουμε διάφορες ανακοινώσεις, ακόμη και για τις εκλογές των ερετών του ΠΙΣΠΕ. Κάποιες νομίζω παρατάξεις, νομίζω απέχουν κιόλας. Λένε ότι δεν είναι τυχαίο που τώρα γίνεται αυτή η προσπάθεια να διεξαχθούν αυτές οι εκλογές των ερετών του ΠΙΣΠΕ, μέσα μάλιστα και από το διαδίκτυο. Και μέρα Σάββατο, χωρίς να δοθεί μια μέρα για μια γενική συνέλευση κτλ. Εντάξει, τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα, κύριε Νατσούλη. Εντάξει. Αν κλείσαμε το ζήτημα των υποβιβασμών, αν έχετε κάποια... Νομίζω ότι κλείσαμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Ναι, δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι... Μόνο θέλω να μου πείτε το εξής. Η αίσθησή σας είναι ότι αυτά όντως θα περάσουν ή πιστεύετε ότι. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη. Εγώ ως υπηρεσιακός παράγοντας, με βάση το εγκύκλιο που έχω στα χέρια μου, εισηγούμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν αρκετές κρυσάρες όπως είδατε από πάνω και αρκετές άλλες νομοδοτήσεις. Η τελική απόφαση όμως είναι πολιτική. Επομένως όλες αυτές οι εισηγήσεις μπορεί να περάσουν, μπορεί και να μην περάσουν. Για να κάνω όμως εγώ τη δουλειά μου, γιατί εγώ δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για να περιγράφω μόνο προβλήματα και να ζητάω αναπληρωτές ή να διορίζω και να απολύω ο κόσμος σύμφωνα με ό,τι υπάρχει. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου, γι' αυτό λέγονται θέσεις ευθύνης, και να πάρω μια θέση σε όλη αυτή τη δημογραφική αλλαγή που γίνεται. Ναι. Αν αυτό γίνει δεκτό από το Υπουργείο, καλώς. Αν δεν γίνει, εγώ θα την έχω ήσυχη απέναντι στους συναδέλφους, απέναντι στους γονείς και απέναντι στο φορολογούμενο Έλληνα, ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ για να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Ένα νούμερο το είπα, το ξανάπα, θα το ξαναλέω. Ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή αναλογία εκπαιδευτικών προς παιδιά στην περιοχή μας. Ωραία. Είναι από τους πιο χαμηλούς που υπάρχουν. Πάμε τώρα στους συνδικαλιστές. Είπαμε ορισμένα πράγματα. Με λίγα λόγια, ουσιαστικά πιστεύουν ότι θα υποβαθμιστεί η παιδεία στον νομό Καστοριάς με τις προτάσεις αυτές. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι υπάρχει και παράταξη που καλεί τους συναδέλφους και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να πάρει θέση και να προκηρύξει 3 ώρες τάσης εργασίας για αύριο. Ναι. Καλώντας και σε παράστες διαμαρτυρίες στο δικό σας γραφείο 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και τα μέτρα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι δικαίωμα των συνδικαλιστών φυσικά να απαιτούν. Και καλούν τους συλλόγους των διδασκών, των ΣΤΑ, νηπιαγωγεία και τα δημοτικά να συνδυάσουν και να πάρουν αποφάσεις. Ναι. Καλούν όλα τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία στα οποία στάλθηκαν τα email από εσάς, κύριε Ξανθόπουλε, να απαντήσουν αρνητικά σε αυτές τις προτάσεις. Καλούν την Ένωση Γονέων, τους Συλλόγους Γονέων και Δημών να πάρουν αποφάσεις εναντίον μιας τέτοιας εκθέλυξης. Και καλούν επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς να μην δώσει έγκριση με την ψήφο του στην κατάργηση των οργανικών θέσεων. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτά. Εγώ την εισήγησή μου την έδωσα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς που αφορά
κατά βάση όσα προτείνω αφορά κυρίως στο Δήμο Καστοριάς. Προσπάθησα να την τεκμηριώσω σε δύο συναντήσεις μαζί τους όσο καλύτερα μπορούσα. Την έχω συζητήσει με στελέχη εκπαιδευτικά, με τον Περιφερειάρχη, με τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου. Από εκεί και πέρα, οι συνάδελφοί μου συνδικαλιστές δικαιούνται να έχουν διαφορετική άποψη, να την καταθέτουν και να κινητοποιούν για να την πετύχουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, γνωμοδοτούμε όλοι και εμείς και τα δημοτικά συμβούλια. Και η πρόταση, η βαρύτητα των επιχειρημάτων θα φανεί από την απόφαση που θα πάρει η Υπουργός τον Μάιο. Κύριε Ξανθόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν σήμερα μαζί μας. Ανοίξαμε λίγο τον χρόνο, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο για όταν μιλάμε για τέτοιου είδους θέματα. Ναι, εγώ θέλω να είναι ενήμεροι όλοι, γι' αυτό και με mail σε όλα τα σχολεία απευθύνθηκα και σε όλους τους συλλόγους, όλα τα συλλογικά όργανα, να ενημερωθούν για τις δικές μου σκέψεις, για τις δικές μου γνωμοδοτήσεις. Δεν κάνουμε κάτι εγκρυφό, ούτε ερήμην κάποιον. Γίνονται όλα ανοιχτά, ζητούνται απόψεις, θα συνεδριάσουν δημοτικά συμβούλια. Εγώ λέω ποια είναι η πρότασή μου, προσπαθώ να την τεκμηριώσω όσο καλύτερα μπορώ και θεωρώ ότι αυτό θα είναι στο τέλος προς ωφέλεια όλων. Όχι ότι θα έχουμε μια χειρότερη εκπαίδευση μετά από αυτές τις αλλαγές στο νόμο. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη εκπαίδευση, γιατί όταν εφαρμόζουμε τον νόμο δεν νομίζω ότι οδηγούμαστε σε κάτι χειρότερο, αλλά σε κάτι καλύτερο, σε κάτι ουσιαστικότερο και σε κάτι ποιοτικότερο τελικά, που είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.